φτιάξεις. Έτσι είναι ο ρόλος μας. Πιο κοντά. Ιδιαίτερη χαρά συνάντησα τον νέο Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοσχοίδη, παλιό φίλο, και ήταν συγκινητικό ότι βρεθήκαμε πάλι να υπηρετούμε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, είναι το πεδίο της πολιτικής προστασίας. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Τον ενημέρωσα για όλα όσα συμβαίνουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που αφορούν στην πολιτική προστασία. Βέβαια, στο επίκεντρο της συζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η αναβάθμιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού με το RescEU, το οποίο είναι, κατά την άποψή μου, αυτό που λέμε ο ορισμός της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όταν θα σώζουμε ζωές των ευρωπαϊκών, των ευρωπαίων πολιτών, όταν θα σώζουμε τις περιουσίες των ευρωπαίων πολιτών, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που επηρεάζει τόσο πολύ η κλιματική αλλαγή, όλα τα φυσικά φαινόμενα. Συμφωνήσαμε ότι θα στηρίξουμε το RescEU και στη νέα του αναβάθμιση, και βέβαια συγχάρηκα την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό και τους αρμοδίους, γιατί η Ελλάδα έχει ήδη εντάξει 2 αεροπλάνα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο του RescEU και συζητά το πώς θα μπορέσει να είναι ένας βασικός στέλεχος, βασικός πυλώνας της μόνιμης φάσης αυτού του μηχανισμού. Όπως ήταν φυσικό, βέβαια, συζητήσαμε και άλλα θέματα που αφορούν την γεωπολιτική της περιοχής, ευρωπαϊκά θέματα, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά νομίζω καλύτερα να μείνουμε στα θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά μας. Τον ευχαριστώ και πάλι και τον περιμένω στις Βρυξέλλες για να κουβεντιάσουμε ίσως και πιο διεξοδικά μερικά πράγματα που αφορούν στο μέλλον του RescEU. Καλωσορίζω τον Επίτροπο Στυλιανίδη στην Αθήνα, ένα παλιό σταθερό φίλο και προσωπικό και της Ελλάδας. Υπάρχει μια συμφωνία σήμερα που συζητήσαμε εδώ, το RescEU. Είναι αποτέλεσμα της δικής του επίμονης και επίπονης προσπάθειας επί αρκετό καιρό. Γι' αυτό του αξίζει έπαινος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία για την Ελλάδα, διότι αφενός μεν μας προσδίδει περαιτέρω επιχειρησιακή ισχύ και από την άλλη πλευρά αποτελεί μια προοπτική για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον χώρο της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η συμφωνία στην επόμενη φάση της, στη μόνιμη φάση της, θα αποτελέσει έναν μόνιμο μηχανισμό, ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα είναι έτοιμος για οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να αποτελεί την ισχύ, το εργαλείο, για να αντιμετωπιστούν οι ακραίες φυσικές καταστροφές που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό. Όμως, θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Στυλιανίδη και για κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Ο Επίτροπος Στυλιανίδης αποτελεί για μένα το σύμβολο, τα τελευταία χρόνια το σύμβολο της αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής δραστηριότητας και βοήθειας στην Ευρώπη. Αποτελεί το σύμβολο εκείνου του ανθρώπου, του δημόσιου λειτουργού, ο οποίος αυτά τα χρόνια δεν δίστασε, ακόμα και πολλές φορές κόντρα στον προϋπολογισμό της Ευρώπης, να στηρίξει και να είναι αλληλέγγυος στους λαούς της Ευρώπης, στους λαούς τρίτων χωρών, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες που είχαν ανάγκη την βοήθεια της Ευρώπης. Το αξίζει ένας πολύ μεγάλος έπαινος, το αξίζει ο τίτλος ενός πολιτικού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το πιο σημαντικό ίσως χαρακτηριστικό, ότι είναι ένας αλληλέγγυος πολιτικός, και αυτές οι πολιτικές χρειάζονται σήμερα στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Το καλό. Το καλό. Γεια χαρά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Τι κάνετε. Στην καλά. Καλά. Γεια σας. Γεια σας.